εκατομμύριο κάτω. Τι ακούει. Παιδιά, βγάλανε λέει πανό, αλλά δεν το βγάλανε λέει για τον Παπαθανασάκη. Και για ποιον το βγάλανε εσύ. Παιδιά, για τον Ατμαζίδη. Τι γνώμη σας για την κίτρινη κάρτα σε Τζαβέλα, Βίτορ και Μπερμπάτοφ να παιχτούν. Α, φίλε, πάσε ψαγμένα πράγματα. Κάτσε, μην το πιάσει καμιά γρήπη το Τζαβέλα τώρα το μεσημέρι. Και βγει ο Πετροτός με τον Ζαΐρ και μας πούνε, ξέρω εγώ, έκανε αψού ο Τζαβέλας και πάμε με center back, ξέρω εγώ, τον Ντούντο. 806 έχει στείλει και 4 μηνύματα. Θα στο στείλω, θα το διαβάσουμε, ρε φίλε. Διάβασε το, τι έστειλε. Τόσο μικρός είναι ο Ηρακλής που διαμαρτύρει για τη ζημιά εισαγωγικά που του κάνει ο λόγος του κόκκινου, πιανού του κόκκινου, έλεος. Στο διαβάσαμε, ρε φίλε. Τι είπα να πει η κότα του Άβουλων, όπως και με το συγχωρημένο τον Ψωμιάδη, άποψη δεν είχε. 522 κρίνονται όλοι από τις πράξεις τους. Όχι από τον πρόλογο και από τα μηνύματα. Όλοι μας. Καλησπέρα, κόκκινη. Η πρώτη ομάδα της πόλης το έκανε το κλαρίνο εχθές. Με ποια ομάδα θα παίξει τον επόμενο γύρο ο Γυραιός? Με γύρο Κοτόπουλο θα παίξει. Έτσι όπως είδες την ΑΕΚ χθες, παίρνω τη γνώμη σου για το μάτσο με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ το άλλο Σάββατο. Δεν καμιά σχέση. Αεξής από εξάρχεια. Καμιά σχέση δεν έχει. Καταρχήν. Άρεσε πολύ ο Χαφ. Τον είδε στο Χαφ τη ΑΕΚ το δίπλα στο Σιμόε. Ξεχνάω το όνομά του. Πέχταρος. Ο καινούριο. Πολύ καλό παίκτη. Που έκανε και αμυντικά, τη διαδρομή. Τι έκανε, τι έκανε εξιντάρα. Τόσο είναι το σπριντ. Ναι, αυτή είναι χαφ. Με είπε τι έκανε. Ναι. Αμένο ναι, ερωνευτή. Εξιντάρα ήταν. Ναι. Λίγο από το κέντρο μέχρι το ύψος περιοχή. Έτσι. Πέρασε τον Ιτζόγκου σαν σταματημένο. Για απόσυρση είναι. Και ο Ιτζόγκου και ο Πορτουλίδη. Είναι για να του πα εκεί στην ξηροκρατιά. Άμα το δει τώρα ναι. Το Λευτεράκι και τον Νικολάκη. Ναι. Παιδιά, εγώ μαζί σα είμαι! Γιατί δεν είμαστε μαζί τόσο καιρό που ανέβηκε ο Ηρακλής και τα λοιπά. Γιατί δεν του παίρνει ένα τάκι. Γιατί του είπε ότι είναι για απόσυρση. Γιατί είναι οι άνθρωποι κατάκοποι. Γιατί είναι βιολογικά κατάκοποι. Άλλο αυτό που λες τώρα και άλλο αυτό που είπες πριν. Δεν είναι κατάκοποι. Θα παίρνει ο άλλος 60 μέτρα. Φρεούστα από εδώ, ρε κοπρόσκυλο. Αντί να πει με 15 παίκτες τη βγάζει. Ο Ηρακλής παλεύει, προσπαθεί μοχθεί. Τα παιδιά έχουν ματώσει. Και λε για απόσυρση είναι. Ναι. Το ίδιο είναι να λες ότι. Άμα το βγάλει τον Ιτζόγλου τώρα και τον πει, ρε εσύ Ιτζόγλου είσαι για απόσυρση. Είναι η μη σου για μασάζ να σε κάνω δεκαετία. Τι σχέση έχει αυτό που λες τώρα με αιτιολόγηση και αυτό η ξεκάρφωτη κουβέντα. Για κουβέντα, ρε κόκκινε. Τι σχέση έχει. Λέμε εδώ από το πρωί ότι βιολογικά ο Ηρακλής δεν μπορεί. Άρα και τα αμυντικά του χαφ δεν μπορούν. Δεν είπαμε ότι είναι κακοί παίκτες. Είπαμε ότι είναι μέτριο το υλικό. Και ένα μέτριο υλικό όταν βιολογικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει γίνεται ακόμα χειρότερο. Και ο προπονητής του Ηρακλή το ίδιο θα σε πει. Κόκκινε το χθεσινό παιχνίδι του Ηρακλή. Καταπέτυσε όλων των δημοσιογράφων. Κυρώνεται για να ξαναγίνει γιατί προμηθεύτηκαν τόνους μπλε μελάνης και δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Μάλιστα. Σαχλαμάριστα. 506 δεν ήρθε όλο το μήνυμα. Πώς? 899 δεν ξέρω τι θέλει να σου πει. Κράτο για σένα. Μην το διαβάσεις τον αέρα. Άμα δες, διάβασ' το. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχουν γνώση οι φύλακες. Στα 4 μέτρα θα έρθεις να μου μιλήσεις. Εσύ, δεν σε απειλεί. Ναι, εντάξει. Απειλεί. Εγώ δεν το εκλαμβάνω. Καλά, εσύ το μυαλό σου παίρνει από 5.000 στροφές, 1.200. Ναι. Το μοτόρι σου είναι ελιπέστατο. Εντάξει. Κοίταξε, η αχαριστία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Ποια είναι η αχαριστία? Σκέψου. Μα αν δεν είναι απειλητικό αυτό το μήνυμα. Δεν είναι απειλητικό, ρε εσύ. Δεν είναι. Αυτός, επειδή σου τη λέει κάθε φορά. Και βλέπω, 899. Σου τη λέει κάθε φορά. Ρε κόκκινε, στο Θεό σου δηλαδή που πιστεύεις. Ναι. Δηλαδή, αυτό δεν έχουνε παράπονο οι Ηρακλειδείς από τον Παπαθανασάκη και βγάλαν τον πανό. Δηλαδή, τι.